αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει οποιαδήποτε επίσημη καταγγελία ή διαδικητική πρόσφαση τέτοιο κύκλωμα, τουλάχιστον στην κατοχή τη αστυνομία. Ως εκ τούτου, η αστυνομία οδηγίε για διερεύνηση αυτών των πληροφοριών που έχουν τύχει το φως της δημοσιότητας σε διάφορα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και σε διάφορες εφημερίδες. Ανάμεσα στις εκφράσεις που θα γίνουν, θα γίνει και επικοινωνία με τις ελληνικές αρχές, μέσα στις Ιντερπολ, ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο έχουν διαπραχθεί κάποια δικήματα στην Κύπρο, ενδεχόμενα δικήματα φυσικά, εφόσον έχουμε τέτοια ενημέρωση. Λαμβάνεστε, όπως πολύ σωστά έχει πει ο κ. Στεφάνου, χρειάζονται μαρτυρίες ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στη διερεύνηση ή τουλάχιστον να έχουμε τέτοια μαρτυρία για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε εξετάσεις για να διαπιστώσουμε αν προκύπτουν οποιαδήποτε αδικήματα που έχουν διαπραχθεί στην Κύπρο. Μάλιστα. Κύριε Ανδρέου, από την εμπειρία σας, τέτοιες υποθέσεις, τέτοιου είδους υποθέσεις, είναι εύκολο ή δύσκολο να εξαρθρωθούν? Κοιτάξτε, εξαρτάται από τη μαρτυρία η οποία θα έχουμε στα χέρια μας. Κάθε φορά, κάθε υπόθεση είναι διαφορετική. Τα δεδομένα είναι διαφορετικά. Υπάρχουν και υποθέσεις που σίγουρα χρειάζονται περισσότερες εξετάσεις. Υπάρχουν και υποθέσεις που είναι πιο εύκολες. Δεν μπορούμε να διευκρινίσουμε ή να έχουμε κάποια απάντηση αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ανδρέου. Ευχαριστούμε για την παρέμβασή σας.